Με την μονή της χώρας και με την Αγία Σοφιά δεν μας έχει πονέσει. Πολύ. Και τι κάνουμε ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο ρε Βαγγέλη. Τι κάνουμε ακριβώς. Μπορεί να κάνουμε και τίποτα άλλο. Όχι, λέω τι κάνουμε ακριβώς. Τίποτα! Αυτό το τι μπορούμε να κάνουμε. Περιμένω. Δεν ξέρω αν μπορούμε. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω. Λέω. Δεν ξέρω. Όταν λέμε όμως διατυπώνεις τι μπορούμε να κάνουμε είναι ένα πράγμα να κάνουμε. Δεν ξέρω. Ετοιμάζουμε τις στρατιώτες μας. Και τι λες αυτό εσύ ρε. Ετοιμάζουμε τους φαντάρους μας. Ετοιμάζουμε τα μακριά από μας. Τότε. Μακριά από μας. Ναι, Αγγελικούλα μου, ναι. Που είναι λοιπόν μακριά από μας, να σου πω ότι από το εδώ και 571 χρόνια, 571, ναι. Φέτος το 2024, θα υπενθυμίσουμε την 571η επέτειο από την άλωση της πόλης. Μπουκέτο σταυτιά από πίσω να χάσει 6 μάτς. Εδώ και 571 χρόνια. Μάλιστα. Η μονή της χώρας ή αλλιώς Καριέ Τζαμί, αν ανοίξετε τα site, έτσι το λέει. Ανήκουν στην κτήση της Τουρκίας. Και το μεροκάματο! Αυτοί είστε! Άθλοι είστε! Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί προέρχεται από εκεί. Γιατί γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, έζησα 10 χρόνια. Διαγωνισμό πατριωτισμού τώρα. Τώρα είναι επίδειξη πατριωτισμού. Τι είναι? Λέω λοιπόν, τα τελευταία 571 χρόνια η μονή της χώρας ανήκει στην Τουρκία. Να πας να γαμηθείς. Έχετε κάποια αντιπρόταση? Θέλετε να πάμε να την πάρουμε? Ναι. Θέλετε να πάμε να την πάρουμε? Τα τελευταία 571 χρόνια η μονή της χώρας ανήκει στην Τουρκία. Αντιπερνούμε.